Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση για τη Master League στο Μαζουλίδη College. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ στη Dream Team και Atlanta Hawks, οι οποίοι έχουν πρώτα την πρώτη κατοχή με τον Κυριακού να στοχεί. Ήταν ένα μην έρθει σύμφωνα με δηλώσεις μέχρι του στην κάμερα του Μπασκετάκη, αλλά τελικά ήρθε και όχι μόνο ήρθε. Υπήρχε την πρώτη κατοχή όπως την παίρνει για την ομάδα του Olations, ο οποίος εστοχεί για 3 πόντους. 3-0. Πάρτε τους παίκτες, ασφαλάς χαρακτηριστικά από τον Bango Coach τον Dream Team, υποδεικνύοντας αυστηρό man-to-man. Στην τρεις δεν μπόρεσε να απαντήσει στο πράγμα της Βουλγαρίας. Λέισον ξανά με την μπάλα. Βέρι, σαν τον jump shoot είναι εύστοχο. 5-0, πολύ γρήγορα. Στην Dream Team χτίζουν την πρώτη φορά 5 πόντων. Υποθέτης, θα πάρει ένα screen του Κυριακού. Ένα jump shoot είναι άστοχος. Φιλάω rebound, αξιότρα. Μέισερ της πάλι με την παλαστέρια. Έτσι ξέρει ότι έχουμε μια μέχρι πάσα, θα τα σουτάρει για τρεις εφόσον στάθηκε απέναντι σε μαρκαρισμένο... σε μαρκαρισμένη κατάσταση, όχι απέναντι. Στόχησε σου για τρεις, εγώ δεν βρεθεί ελεύθερος, είναι καλό τώρα. Στο κράτης Βουλγαρίς. Σκοράρει τους πρώτους πόντους της ομάδας του 5-3. Μέισερ. Μέισερ, screen, έχει σταματήσει τρίπλα, υπάρχει deflection από τον Κυριακού και τώρα θα συγκρατήσουν οι παίκτες των Atlanta Hawks την μπάλα. Μια μακρινή πάσα, δεν βρήκε τον επίδοτο τελικό της αποδέκτη. Από το Μάριο λογοθέτη μέσα στη ρακέτα, ένα jump shoot, Σαλαβάτης είναι έστοχος. Τα τρία. Και πάλι τη μακρινή πάσα, ούτε τώρα θα καταφέρει να συγκρατήσει τον Κυριακού. Λογοθέτης, δεύτερη φορά σε ρίπ, προσπάθησε να βγάλει την πάσα, ενδεχομένως να είναι προγραμμένο σχέδιο, θα γίνει μια τέτοια πάσα. Μέισερς, στη weak side, θα βρεθεί ελεύθερος. Θα πάρει ένα τρίποντο και θα εκτοχίσει την όγλη. Πάλι πάρει το σπέκτη, θα είναι το σπέκτη. Όσοι τη φέξαν θα συγκρατήσει την πάρα του τέτοιου της όγλου. Μετά από 50 σαρδάμ, εκεί, 15, double score, Μέισερς. Βέρσε πάρει ένα σπίρ από τον Σαλαβάτη και θα επιστρέψει τώρα την μπάλα σκαστή. Πάσα ωραία από την ρολ. Ρολού. Καλό πάσα Game Lakers έχει βρεθεί. Δεν θα πάρει το σπίρ. Πάει μέσα σκαστή πάσα στον Σαλαβάτη και πάλι υπάρχουν βήματα όμως. Ωραία, ωραία, πάμε, πάμε, παράβαση. Λέισαν της δεν νομίζω να συμφωνεί. Όμως την άχει παξαλλαγή κατοχής. Ο χθέτης για τρεις. Σουτ ένα ακόμα, ελεύθερο που φορά είναι άσχο από τον Βουλγαρή. Πάει και τον πάσο βγάλει. Ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ρούλος κερδίζει από τον Τσουβράτη Βούλγαρη και είναι το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι, συνεπώς και το πρώτο για τους Atlanta Hawks. Μέσα μέσα πήγε ανάμεσα σε δύο, κάλυψε πάρα πολύ το πεδίο φόρο, πάρα πολύ δύσκολο που στάθηκε με άσχος. Σιγότερο στο δεύτερο γηπέδο, πάρει πάντα δεν κατάφερε. Σύγω που θα πάρει την μπάλα, πάει μέσα, θα κοπεί από τον Σαλαβάτη. Ο Ροθέτης έβγαλε μια μακρινή πάσα αυτή τη φορά. Είναι σε μία ακόμα την επίθεση. Θα δώσει ένα σκύλο Σαλαβάτη, δεν το έπιθε στην μπαλά, λιμπέρις. Τώρα θα πάρει ο Σαλαβάτης, όπως έχει βγει στο τρίποδο, σου για τρεις. Καλυσμένοι είναι άστοχο, διπλή αναπίθεση, υπάρχει μάχη του επιθετικού ριμπάντου του Σιώτρου για μία ακόμα φορά, βέβαια, σε καλό σημείο να το καταφέρει να πάρει την μπαλά. Τοποθέτης. Για να περάσει μία πάσα ανάμεσα από δύο παίκτες, αντιπάλους του καταφέρει Κυριακού. Βοήθεια φωνάς κάποιος που παίξει στο Dream. Πράγματι είχε βοήθεια πάνω, πράγμα σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Πήρε το τρίποντο, πήρε το τρίποντο, πήρε το τρίποντο, πήρε το rebound, πήρε το πάει για την προσποίηση, μέχρι μέσα, έκτοχος, 17. Τους τρεις πόντους διαφορά, λέει σε τους. Πέσει κάπως επιθετικός ρυθμός στον Dream Team. Ήταν αυτό το φρενήρι ρυθμό που είχαν επιβάλει, Λιβέρης στην κορυφή. Δώσει ένα screen και την μπάλα στους παίκτους για τρεις με πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άσχος, έρμπολο από τον Σιώτρα. Εσύ Ζόγλου. Ένας από τον frontman και τον κόρη του SBC στην elite του Πάιτ Μίσον. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Όχι, δεν έχει. Το άλλο λάθος. Κυριακού, πάρει τον μπάλα που συνέδωσε ένα σκρίν, θα γυρίσει να κερδίσει πράγματι τώρα το φάουλ.
να δώσει στο Λιβέρι. Δύο βολές μάλιστα. Πρώτο φάουλ κερδίζουν οι Dream Team. Είναι για δύο βολές. Η Ατλάντα Σόξ διορθώνει. Πρώτο φάουλ που κάνουν στην Dream Team είναι για βολές. Ας το κόψουν και διόμουν στην πρώτη. Εύστοχο στη δεύτερη, 1 στις 2, 18. Στο καλάθι τη διαφορά. Είσαι. Σιώτρας, ο Λαμπάτης έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερο για να πάρει γρήγορα, αλλά δεν το πήρε. Θα μου δώσει ούτε screen, ακόμα να την παρακολουθήσει. Θα του δώσει ο Λιβέρης. Πάρει τώρα την μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα. Στο Λαμπάτης ένα jump shoot. Με περίεργη ισορροπία είναι εύστοχος. 12-8. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Συνεννοησία μεταξύ των παίκτων των Ατλάντα Σόξ κατά την επαναφορά. 14 δευτερόλεπτα για την νέα επίθεση των Dream Team. Σιώτρας, ένα jump shoot Σαλαβάτης είναι και πάλι εύκολος. 4 σερίδες και τις πόντους έχουν την διαφορά και τους 6 πόντους. Το 18 στο 14-8. Εκφέτης. Regulations έχει σταματήσει, τρίπλα ένα jump shoot, είναι άστοχος. Υπάρχει κόρη πάντων του Σιώτρα τελικά. Έχει θέλει να τρέξει. Για δύο τελικά μας πήρε την γραμμή, αλλά είναι άστοχος. Μας κλέψει! Σαν νίντζα πήγε εκεί πέρα ο Λέισενς και πήρε την μπάλα. Βρέθηκε ελεύθερος, έτσι θα πάσα στον Πυρόβλου και για τρεις. Το είναι πράγματι για τρεις, είναι άστοχος όμως. Μπορεί πάνω από τον Βουλγαρή. Είναι Βουλγαρής που την πάλα στη χέρια. Κράτη Βουλγαρής. Για τρεις το σκέφτηκε, το πήρε, είχε βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Πολύ ελεύθερος μάλλον, είναι άστοχος. Πάνω τον Λιβέρι, ήρεμα λέει ο Κούτ. Ποιο set επίθεση ήταν στην τρίτη, όπως φαίνεται, ο Σαλαβάτης δεν πήρε πράγμα για την τρίτη. Θα πάρει ένα screen. Το Σιώτρα πήγε να περάσει, θα μιλάει την μπάλα στο Λέισερ, δεν κατάφερε. Πήρε από τη γωνία, καλό passing game. Γυρίσει ένα υπόγειο lay up άσο από το Λιβέρι. Προσφέρεις για τρεις από εκεί που αστόχησε προηγουμένως, είναι έκτοχος τώρα και πιο μαρκαρισμένος από ό,τι ήταν προηγουμένως. 14-11. Ακόμα 4 λεπτά για την λήξη της πρώτης περίοδου. Λέισερ. Φέρεις, θα αναβάτεις στην κορυφή σου για 3. Θα παίρνει στον Κυριακού για 2 ήτανε. Τελικά είναι άστοχος. Θέλει να τρέξει ο Κράτης Βούλγαρης. Πάγει το coast to coast. Έβαλε μέσα στο γραφιστό του προσωπικό του δίβολα. Είναι πολύ καλή άμυνα αυτός, αλλά... Σου πάνε και άλλα στοιχητικές σου για 3. Πήρα από το Λέιζερ και είναι εύστοχος ο Λιβέρης. 17-11 έχουν βρει πολύ καλό ρυθμό. Είναι το ρίσκο 95 στην τρίπτη. Πάρτε τους παίκτες, θα φωνάζει για τρίτη φορά ακούς. Ο Φέρις θα πάρει ένα σκέφτο του Κυριακού. Λέει σε πάνω του πάει και μέσα με κερδίσει το φάουλ από τον Μπέλγο Γκάρντ. Πήρα ένα δραματικά. Κυριακού άλλαξε με τον λογοθέτη, ο οποίος έχει πατήσει τη γραμμή. Αξίζει να αναφέρουμε σε αυτή τη φάση ότι το στο Λίδι Κόλετζ είναι αρκετά πιο στενό, πιο κοντό γήπεδο από τις κανονικές, τις πιο συνηθισμένες διαστάσεις. Συνεπώς έχει πιο αυστηρές εντός εισαγωγικών γωνίες και είναι πολύ συνηθισμένες οι παραβάσεις που ήταν σαν αυτή. Υπάρχει και ο rebound, θα λεβάσει τα ξαναφάρει, είναι άτομο και πάλι. Παίρνω τις παραβάσεις στην άντρα, το θέτης, μια πάσα στην γωνία σου για τρεις είναι... Άστοχος ο Κράτης Βούλγαρης, δεν θα πάρει το φαρολέσιο, θα τρέξει. Θα είναι μόνος του μέχρι μέσα, στάθηκε στον αέρα, coast to coast! 19-11. Πήγε και τριωτή θα γίνει το τέλος. Συν 8 είσαι Dream Team. Το θέτης. Αν παίξεις τρίτη στο Λέισερ, παρ' να χάσει μπάλα, είναι εκεί και σύσσορμα και κρατήσει. Αν παίξεις και τους τρίτες στο Λέισερ, το δίπαλο σου πιο τρα, πάει μέχρι μέσα, ήρθε και βοήθεια πάνω την άσπρο, αλλά βάζει στο rebound. Λέισερ, σουτ για 3-1 ακόμα. Είναι άνθρωπος της φοράς Κυριακού. Το rebound. Υπάρχει και προμετρικής αλλαγή. Από τον πάγκο του Συντρίμ. Σουτ για 3 είναι εύστοχο. Από το Κράτη Βούλγαρη. Πολύ εύστοχος και οι δύο ομάδες από την Αντρέξη και τον Λεπέδη και κυνηγάνε τα τρίποντα. Στις 5 πόντους διαφορά, Λέισερ. Μέσα, το μετρούσε το καλάθι, ανέβαινε. Όπου έχει χρεωθεί στον Μάριο Λογοθέτη.
Αλλαγές. Δύο βολές και τον Μπέλγο Γκάρντ. Μισθό! Μισθό! Το 14. Η αλλαγή τώρα μου τσούτης θα περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Λιβέρης θα περάσει στον πάγκο. Coach στον Φρίντιν. Εδώ ευτυχεί ο Λέιχα στην πρώτη βολή. Ρώτησε πόσα φάουλ έχει τον Μπλέιτσενς. Λοφορήθηκε ότι και ένα. Ένα ακόμα indicator ότι βασίζεται πολύ το επιθετικό και όχι μόνο όπως είδαμε κομμάτι των Σουμπίτσι. Πάνω του 21-14 λοιπόν. Συν 7 στην τρίμη. Θα πάρει ένα σκρίνο λόγω από τον Γιγιακού. Δεν έπρεπε την μπάλα. Θα του δώσει τώρα, αλλά θα τραβάτησε εκεί πέρα και έκλεψε. Λέιτσενς είναι πιο γρήγορος από τον Γιγιακού. Θα είμαι εκεί μέσα. Θα στοχίσει όμως. Είναι χέρι του Γιγιακού, ο οποίος τον πάρει πόδι αρκετά για να μην εξοχίσει. Είχε το κλέψιμο ο Μητσούδης, δεν κατάφερε να πάρει. Γιακού, στην κορυφή, ζήσε όλο που δεν την πήρε. Μέσα ματιά, θα κλέψει και πάλι ο Λέισενς. Έχουμε να σας βοήθεια. Θα δώσει τον πάρει στο δεύτερο χρόνο, πάει στη μέσα, είναι άστοχος όμως. Του Ρόγλου. Ο Λέισενς, κίνησε τον στην Dream Team, πάει μέχρι μέσα και σου σώγου. Ωραία κίνηση, κατάφερε να τον περάσει τώρα. Ήταν και εκεί ο Λέισενς. Πώς γίνεται να βρίσκεται σχεδόν σε κάθε φάση. Είτε αμυντικά είτε επιθετικά. Ρόγλου μέσα στη γωνία σου και πάλι για τρεις. Ναι, στο φως! Για δύο. Δύο χρόνο. Πολλές φορές παίκτες πάτουν τη γραμμή όταν θέλουν τρίποντα. Που να νομίζουν ότι θέλουν τρίποντα. Είναι η τρίτη φορά, δεν κάνω λάθος. Για τρεις. Λογοθέτηση είναι έστοχος. 23-19. Και αυτός έχει βρει πάρα πολύ καλό ρυθμό. Από την γραμμή των 6-5 των Lakers. Ζήτησε την πήρε. Στις τέσσερις και φορά. Ο Θέτσο απέναντί του. Πολύ ενδιαφέρον ματσά που έχει προκύψει στο πρώτο δεκάλεπτο. Σταλαμάτησε ένα jump shoot. Είναι έστοχο. Τελευταία επίθεση για τους τεχνικά φιλοξενούμενους. 13 δευτερόλεπτα όλα για αυτούς. 9. Μέσα στο Στρασβούργο θα επιστρέψει την μπάλα, θα αφήσει αυτό το καλάθι που θα λάβει. 2 δευτερόλεπτα. Ένα σουτ. Πάνω στο ένα δύο μπάνε. Με τον τεσσάρο μπάνε. Τελικό σκορ του πρώτου περίοδου 25-21 επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Κρυστό του Μαντιβίδη Κόλεντ. Το σκορ είναι στο 25-21. Πολύ ψηλό σκορ πρώτου περίοδου. Ο Μπράγκης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και πάρει την μπάλα. Για τρεις είναι... άστοχος. Θα δείξουμε ότι έχει περάσει και από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπράγκης πήρε τον Τυρόγλου, πήρε και το σκρίζι. Για τρεις είναι έστοχος! 28-21 από τον πρώτο της ομάδας των Νάσε Καλά στην Development League και έτσι και ο αντίστοιχος των Τυρόγλου παρκέ. Κυριακού, δομένα χέρια από τους παίκτες. Για τρεις είναι άστοχος. Στράξη Βουλγαρίς. Αυτός και ο Μάριος Λογοθέτης έχει πάρει πολλές προσπάθειες. 4-11 το τρίποντο για τους Dream Team, 4-9 για τους Atlanta Shots. Κυριακού. Στον χώρο πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Ο Μάριος Λογοθέτης υπάρχει ξανά και τον Μπάουν. Ζήτησε την μπάλα μέσα στη ροκέτα, δεν την πήρε ο Κυριακού στη πια 3, πολύ δύσκολο. Είναι άστοχο από τον Μάριο Λογοθέτη. Κυριακού ήταν και εκεί πέρα για ένα ακόμα πιο σκόρ μπάντα, αλλά δεν το πήρε. Τσούδης. Ρόγλου. Βράκης. Θα δώσει ένα σκριν. Τσούδης πήρε την μπάλα. Ζήτησε πάλι μέσα στη σκαστή πάσα, δεν κατάφερε να πάρει ο Σαλαμάτης. Καλή άμυνα του Κυριακού. Στην επαναφορά. Έλεξε μέσα, τα χείλη κατάγονται στην πάσα. Τελικά ο Βεντεζούς, ο Ναζάντσος, ο Τσουλαβάτης, ο Τζέμς και την βάλε μια άτομο. Σε από τους παραμένει και φορά. Ο Βεντεζούς μακρινή πάσα στους για τρεις. Είναι άστοχο από τον Σιγράτη Βουλγαρή. Κυμένουνε στα τρίποντα, για αυτά τα σόξ περισσότερο στους δεύτερο δεκάλεπτο, με τη μήνυ Τζούλης.
Γιάννης κοίταξε το καλάθι σου για 3. Και το σκύνιο το Σαραβάτη είναι και πάλι έστοχος. Παίκτη στο Dream Team. Με τα λόγια μας. 31-21. Τη φορά στους 10. Υπάρχει φάουλ τώρα. Πριν πάρει την μπάλα από το σπίτι στον Ομπράκη. Αυτό είναι στον Νίκο Βορνίτη, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις. Πριν από το παιχνίδι. Δεν βρίσκεται σε λίγο μας το παιχνιδάκι. Δεν θα λάβει καλή και να τάμψει. Ούτε είναι άστοχο. Αντί του κράτη Βούλγαρη, μάχη για το rebound. Είναι μας σημαίνει τον Ψιλό, τον Κυριακού. Είναι μία από την μία και μία από την άλλη. Λίγα απελευθερώθηκε για να πάρει ένα τρίποδο. Το πήρα αλλά δεν. Και όχι. Και Μητσούδης, θα πάρει ένα σύμπτο στο Λαβάτι. Ένα ακόμα. Αμυντικές μάχες μεταξύ αυτού και την προσωπική του ρυπάλου του Σιμάνου Βουλγάρη. Ο Λαβάτι και την του Κυριακού, τώρα πάνω από για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη με την φυσικό ρυπάλου. Θα συγκρατήσει την κάμπα Βράκης και θα πάρει και το φάουλ. Τέσσερις παίκτες στον πόδιο των Dream Teams. Τρεις στον... Αυτό τον Αντώνη δώσε την υποσιακότητα το βλοκ από τον Κυριακού. Στην γωνία ακροβολισμένος. Πήρε και εκτέλεσε, αλλά είναι άστοχος. Ο Κράτης Βουλγαρής. Επιθετικό έδωσε. Επιθετικό φάουλ που έχει στρεφεί στον Κυριακού. Αλλαγή κατοχή στην Ρόγλου. Ο Ντράκης που έχει δύο φάουλ θα δώσει ένα σκριν και την μπάλα. Μέχρι μέσα όλη την προσπάθεια είναι έστω στο κράτη του Βουλγάρη. 33-23. 10 πόντους και πάλι διαφορά. Του Ρόγλου στους για 3. Μοιάζει την μπάλα που είχε δείξει και διακούσα τα αριθμόν. Κυριακού θα περάσει στον πάγκο και εσείς θα περάσει θέση του. Μεταξύδης θα περάσει θέση του Γαμπράκη, ο οποίος έχει δοθεί με 3 πλέον φάουλ, 2 φάουλ σύν μια τεχνική ποινή. Πάμε! Όλα καλά, έχουν διευθυνθεί τα πάντα στην Αμαθία. Είναι και πάλι το παιχνίδι. Μάρες ο Βοθέτης. Καλατζής απέναντί του. Αυτή πάσα. Συγκεκριμένως ο Βοθέτης πάει μέχρι μέσα. Έχει δύο παίκτες πάνω και κερδίζει το φάουλ που έχει κρυωθεί στον. Στο μεταξούδι, που ήταν αυτός που είχε πάει στο προσωπικό του αντίπαλο, δεν χρειάζεται το πάλι σε βοήθεια. 33-23, για να δούμε. Λίξης είναι έφτωχος, την πρώτη διαφορά πέσει κάτω από τους 10 πόντους, το ψυχολογικό όριο. Άσχος στην δεύτερη, μεταξύ στο rebound. Χτύπησε λίγο με τον Καλαβάτη, χαμόγελα από τον πρώτο. Και στην πάσα πήγε να περάσει καριέρα του Καζατζής, αλλά αυτή δεν πήγε μέσα στη ρέκεντα. Επαναφορά, 14 δευτερόλεπτα, Ρόγλου, Καλαβάτης, δραστηριοποιείται και εκτός στρατιώτας, πάει μέχρι μέσα, στάθηκε στον αέρα, είναι άστοχο. Είναι το 24, παραμένει και στον Ρόγλου. Ξήσε ο Ρόγλου, για να μας πάει για το κόστο του κόστος τελικά, Ρόγλου την πάσα, το μέλη και 3, μέσα! 33-27. Έχει στους 6 πόντους τη διαφορά. Καθάντα σοκ. Υπάρχει σύρυγμα. Έχει μια ακόμα αλλαγή. Λιμπέρις θα περάσει εκτός στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε τι θα αλλάξει. Είναι 6 παίκτες αυτή τη στιγμή. Ο Σαλαβάτης θα περάσει εκτός. Αμιλώνει λίγο το σχήμα των Dream Team όσον αφορά το ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες. Έχουν εντύπωση.
αν όντως that's the case. Σοκς έχουν την κατοχή. Νομπέδης, θα μπει στην δίπλα. Θα ψάξει το Τσιτάτι Βούλγαρη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που έχει σωθεί στον πάνω του Ρόγλου και είναι χαμηλά. Βολές τελικά. Διορθώνουμε είναι... Κάνουμε ότι έγινε χαμηλά του φάουλ, αλλά έχουν συμπληρωθεί πραγματικά και για τις δύο ομάδες. Πραγματικά φάουλ. Λοιπόν, το φάουλ ναι μεν είναι χαμηλά, αλλά υπάρχουν βολές. Διορθώνουμε. Κάτσε Βουλγάρης, είναι άστοχος στην πρώτη. Ένας από τις δεύτερη, μία στις δύο. Forward τον Αθανό Σόξ. Λέιζερ πάσα θα καταφύσει για άστοχος. Ο Σίζουλου θα δώσει πάρει το rebound. Βάρει το Μέλκο όμως. Φέρεις όμως σταματήσει ένα jump shoot. Έχει προσφέρει και ξεκινήσει. Ο είναι έκτοχος. 33-30 έχουν ρίξει τη φορά από τους 10 που έχει φτάσει σε δύο φάσεις στους 3 για τον Αθανό Σόξ. Δύσκολο για τρει έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερο για να μην το πάρει. Είναι εύκολο! 36-30. Ελά, ιδιαίτερα εύκολα στο σχήμα, το επιθετικό σχήμα του Βάρη. Υπάρχει και ένα σούτ, αλλά είναι άστοχο. Σκότρα σε περάσει στον αγωνιστικό χώρο μετά από αρκετή ώρα σε σκούτ του Ρόγλου. Υποθέτης. Βουλγάρης, στη γωνία που του αρέσει, θα προσπαθήσει στον πισίδο του. Έχει κλειστεί από δύο, θα βγάλει την μπάλα. Μπορείτε για 3, στα 11 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound, πολύ ψηλά. Ταξίδης. Δώσει την μπάλα. Γυρίσει, είναι άστοχος ο Ριβέρης. Γυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι εύστοχος! Απέναντι στο προσωπικό του αντιπάλο. Τσούδης. 96-32. Αρκετσκίν, αρκετσκίν, τσούδη. Τσούδης πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει. Συγκρατήσει ο καταφύσσαμος. Συνδιατρής, πάρα πολύ δύσκολο! Από πάρα πολύ μακριά! 39-32. Συνεπτά και πάλι στην τρίτη τιμή άκρος. Εντυπωσιακό τρόπο. Στην διατρή θέλει να απαντήσει αν είναι άστοχος ο πρωτοθέτης. Υπάρχει φορή μπάουλ από τον Βούλγαρη και κερδίζει το φάουλ για δύο βολές. Υγείας από ένα σε τον coach στον συνήθι. Χρήστο. Άστοχος. Θα πάρει ένα screen το Λιβέρ για να μην το κλωριστεί, όχι άμεσα. Μουσούδης. Προφήσεις για τρεις, είναι και πάλι εύστοχος! Τι ευστοχία είναι αυτή για τη συμβίωση. Για να δούμε αν μπορούν να μπορέσουν να προσθέσουν και ένα σώσιο, οι οποίοι επενδύουν και έρθει στο τρίποδο παιχνίδι. Αρκετά. Το Μουσούδης. Σου για τρεις, θέλει να απαντήσει. Είναι άστοχος απέναντι στο καταστή. Δεν είναι το ταξιδιωτικό φάουλ. Πολλές, το Σίσοβλου. Πάρει ένα σκρίχα
Μπράβος. Δύο βολές για τον Τσούβιτς. Έστω στην πρώτη, 43, 32. Μέσα με το αριστερό, είναι άστοχο, υπάρχει όθηση τη μπάλα στο τεμέλκο σου. Για τρίτη, είναι άστοχο. Αυτό ο κράτη είναι υπάρχει τώρα, μην πάρει μπάλα. Θέλει να τρέξει. Είναι το post, το post, βρήκε ανοιχτό διάδρομο, είναι έστοχο. 46-32. Ο Βουδέτης. Ο Βουδέτης πάει μέχρι μέσα το γύρο στο τεμέλκο. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε δύο παίκτες είναι άστοχο. Υπάρχει προσπάθεια. Για τρεις είναι άστοχο ακόμη τώρα. Έχει στάμινα για μία ακόμη φορά φωνάζει ένα στο δύο κόλου. Ο Φέτης, ο Φέτης θα κάνει πάρα πολύ γρήγορη σπιν. Είναι άστοχο, θα πάρει το σπιτικό rebound. Μπορεί να πάει και μέσα και εσείς όμως θα γεννήσει το φάουλ. Τι σπιν μου ήταν αυτό που ήταν προηγουμένως τρομακτικό το πόσο γρήγορο ήταν. Μουράκι, μπράβο! Μπράβο, Άλεξ! Ο Λέισιν για να περάσει τη θέση του, αλλά πληροφορήθηκα ότι είχε ένα και δεν θα περάσει. Άστοχο με διπλή αναπτύξη του Σιμπέλου. Τσούβι στο rebound. Τελευταία 33 δευτερόλεπτα για τη δεύτερη περίοδο. Τσούβι στη γωνία μετά από εντολή. Τσούβι στη πάσα δεν δεύτερη φορά που και από εκείνο το σημείο να περάσει την μπάλα και δεύτερη φορά που την μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια αντιπάλου. 14 δευτερόλεπτα για τους πράσινους. Σόντρας πήρε από το Λιβέρι. 10 δευτερόλεπτα και να μην αναλάσσει ο Λιβέρι σε ένα σκρίπ το μισούδι. Θα το κάνει, αλλά η μπάλα του πάει στο κέντρο πριν από το συγκεκριμένο. Για 3, το Βραζιλιάτσκος πάρει πάρα πολύ ψηλά, 3 παίκτες στην άστοχη. Πάρα πολύ δύσκολο. Στην Αμετρούσα ανέβαινε. Κάθομαι 46-32 στο συν 14. Η stream team. Άλληλο συγχαίρονται όπως είναι λογικό. Έχουμε μείνει πίσω στο δεύτερο δεκαλέπτο για το Αμετρούσα. Επιστρέψα σε πολύ πολύ λίγο για την αρχή του τρίτου δεκαλέπτο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη Κόλλιντς. Στις κόρνες στο 46-32. 14 πόντι. Διαφορά υπέρ των Green Team. Το παλέγουν τώρα την μπάλα της σύσσωγης. Πολλές ελλείψεις. Θα κρατήσει όχι τελικά ο Σκαρίδης, ο οποίος έχει περάσει για πρώτη φορά. Λέισενς έχει παίξει πολύ ώρα και έχει περάσει μέχρι μέσα ο Σαλαβάτης. Ξανά Λέισενς έχει γίνει ελεύθερο. Σαλαβάτης μάζεψε δύο παίκτες πάνω από τους για δύο εκτός στα 18 τρίποντα για το πρώτο 5-5 για το πρώτο. Πάρα πολύ ψηλά, κοίταξε τον καλάθι. Για να βγάλει την μπάλα στο κεφίσιο, η μπάλα μετά και είναι και πόσο καλή τελικά. Μάλιστα. Προσθήκες, παίρνει το Σαλαβάτης, πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος για δύο βολές του φάουλ που έχει κερδίσει από τον γηπεδούχος. Δύο βολές. 15. 1. 2. 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
δύο από αυτούς, τρία. Είναι στις 2.46 για το 3. Λέισον σε 1,... Εκκίνηση επίθεσης. Καλό πας γκέιμ. Γαμπράκης. Μια Λέισον θα πατώσει το σκρίνο. Γαμπράκης. Θα ψάξει την πάση, θα τη βρει ανάποδο. Λέει, αφιλιάζει την επιθετικό rebound του Σαλαμάτη. Το βράζει διασκόχησε. Δύο παίκτες είχαν πάει πάνω του. Πολύ έχει βοηθήσει το Σαλαβάδη με το δεύτερο δικό του. Δύο ομαδικά φάουλ για τους Dream Team, κανένα για τους Atlanta Hawks μέχρι στιγμής. Racers. Πάρει ένα σκύλο που αντίθετα το καλύπτει πάρα πολύ χώρο, τι πήγε να κάνει. Έκανε νομήματα όμως. Έχει κάποιες εμβολίες. Όχι ο τρόπο εντός εισαγωγικών. Ο Νούλης. Αποστάρει τελικά. Καμιά δευτερόλα που εξίσω με μία τρίπλα. Εκεί δεύτερο πάει πάνω από ένα. Πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια εγώ είναι άστοχος. Ο παρακολουθής υπάρχει επιθετικό rebound. Αλλά όχι καλά. Από τον Βούλγαρη. Ο Βούλγαρη. Λέισος. Ρόγλου. Σαβάτης. Δίνει την παλασσοκιά. Τρεις μαρκαρισμένο τρόπο ελάσχο. Εσείς έχουμε το rebound. Ο Κάτης, no foul, λένε στο Blazers. Είπε κάποιος παίκτης του. Έκανε τελικά foul. Ο Βέρκος Κάτης. Εσείς έχουμε στην παραφορά. Πήρε. Πάρε ένα screen. Θα γυρίσει για να δούμε. Θα γυρίσει τελικά, έχει παίξει καλή άμυνα, αλλά βάζει τον κόψι! Ανδράκης, θα το βάλει πάνω. Άρχι, πήρε για φάλτο, έχει κερδίσει το Παρίγιο. Ανδράκης, Βιζέντς, Συμπιατρής με μεγάλη καμπύλη, είναι στο φως! 51-35. Νομοθέτης, υπάρχει κλέψιμο! Θα συγκρατήσει ο Λέισιντς! Ένας εναντίον ενός! Θα είναι κλειμμένη σόμπα! Υπάρχει σκληρό φαουλ. Θα συγκρατήσει στον Μάριο Λογοθέτη. Ο Λέισιντς είναι νίντζα και απόψε. Αυτός βοήθεια και κλέβει πάρα πολλές μπάλες. Αλλά και πέντε φορές. Αν το πρώτο βολέο λέει,
Βουλγάρης. Βουλγάρης εσπαθήσει. Ρίχνο πήγε να βγάλει την μπάλα. Στον Βορνίδη δεν καταφέρει. Ένα ακόμα κλέψιμο. Λέισερ θα χάσει προς τιμή. Συγκρατήσει όμως ο Σιόδρας. Πίσω θα ξαναπάρει τώρα την μπάλα. Σιόδρας πήρε από τον Τρόγλου. Σουτ για τρεις και πάλι μια άστοχο στο Λέισερ. Έξι με τον Γαμπράκη, μπάλα την περάσει εκτός. Πολλά χειροκροτήματα για μία ακόμη φορά. Θα έχει σε περάσει στον πάγκο. Ο Μέλκος χθες, ο οποίος πήρε την μπάλα με την επαναφορά. Σε σ' όλο. Στον πάγκο, πάλι τον ίδιο. Και πάλι Το
Ρόγλου 7.59-37 η διαφορά ολοένα και μεγαλώνει μέσα είναι άστοχος. Άλλο θα κερδίσει το φάουλ της διαφορά. Δύο βολές ο Μάρκης Κυριακοσέτης. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Σε έχω καλύσει, αλλά άνοιξε να έχω άρεσε το σύστημα. Το πρώτο είναι άτομα που λόγω στην πρώτη. Υπάρχει η αλλαγή, θα δω θα περάσει και στην Αντράκη. Φέρνας. Συν 21, συν κατοχή με τους Συντρίμ. Μαρίνας ρόλο Playmaker. Ζήτησε το πίτρο του δεύτερο στον ρόλο Λέισερ. Θα παίξει Συντρίμ στον Συντρίμ, στον Συντρίμ, στον Συντρίμ, αλλά εκεί πέρα είναι του Ρόγλου. Σκότωνας, για 3 ακόμα χρόνο, θα παίξει εγώ στον Συντρίμ. Αμυντικό rebound. Μην πάσα στο κορμίτι. Ζουτσάιχα πάει να συγκρατήσει. Δεν προσποίησε ο Βέτς πάει μέχρι μέσα. Μα κοπεί αλλά με φάουλ για δύο βολές. Θα του καταστεί. Θα μου συμπληρώσει τα μαρικά τους φάουλ οι Dream Team. Έχουν ακόμα δύο να δώσουν οι Atlanta Hawks. Κατά τη σούτ για 3 πίσω από σκριν, είναι εύστοχος! 62-39! Άρχισε το κομμάτι παραπονημένο εντός του λοιπόν. Τοποθέτης. Μελκού. Μελκού θα ξαναπάρει. Όσο ρίχνει στιγμή ο τέλειος Βούλγαρης, αλλά δεν καταφέρει να το προσπάθει μάλλον να προχωρήσει πάση. Λέει στον κομμάτι, ωραία πάσα. Μέιζερ χαστή στον κομμάτι, αλλά θα σκοτώσει. Προκάτης, πλέσεις το παιδί του. Σκρίνει το κουρνίκι στα 10 δευτερόλεπτα, πάλι ο Λέισερ πάνω του. Όλο στη μέσα, ανάποδο λέει, άπη είναι εύστοχος. 62-41. Πίσω, κάνεις πίσω. Σε 100 δευτερόλεπτα. Δεν πήρε το τρίποντο, δεν είχε βρεθεί ελεύθερο. Ήταν πάλι μια Λέισερ πάσα μέσα στην ρακέτα, αλλά... Ήταν πίσω από τον προσπιστικό του Λιβέρση, δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Υπάρχει time out στο κνίδι της τραγμής σε πολύ πολύ λίγο για τα τελευταία ένωση κρατοδοκτός της τρίτης περίοδου και όχι μόνο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Community College, ένα και τελευταία φίλη την αποκλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Συνδέψαμε από το time out που πήραν οι Atlanta Sox. Στο οποίο βρίσκεται μόνο το φύλλο αυτή τη στιγμή στον πάγκο, ο οποίος έχει αποκριθεί. Οι παίκτες δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον πάγκο. Δίνουν κλωτσιά στο... Είμαι... Δεν με αρέσει πολύ, αλλά όχι. Λοιπόν, πρώτη κατοχή μετά το time out για τους. Πορτοκαλί. Το βοηθέτης. Το βοηθέτης θα πάρει ένα screen laces τώρα πάνω του. Ένα και το σχέδιο του τέλος. Φάουλ, εκεί βοήθεια πάνω του. Φάουλ που έχει παιδί, έχει τη βοήθεια όμως, ο Σιόδρας. Στον προσωπικό δίκολο που πόσταρε. Δεν το δώσουμε πρώτη πολύ γονίδες. Η φορά στρογγυλοποιείται στους 20. Αυτό στις 4 στους 20 θα παραμείνει και ο Σιόδρας στο rebound.
στήριγμα. Μπέρ πήρε την μπάλα. 2-2-2 κάτω, 2! 2 κάτω, 2! 2! 2 κάτω, 2! 2 κάτω, φαλάζει χαρακτηριστικά ο ένας εκ των δύο παίκτων στην Dream Team. Racers για 3, συνέχει το φως! Τι και να το μαρκάρει, μια σταμάτητος και απόψε ο Βέλγος Γκάρ. Για το πιο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μια καλή άμυνα φωνάζει. Λέει μέσα στη ρακέτα. Υπέροχη πάσα στον καθηγητή. Τι πήγε να βγάλει. Προχάθηκε. Προθέτησε ένα jump shoot. Είναι εύστοχο για δύο πόντους. 65-46 διαφορά κάτω από τους 20. 14 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Για την τρίτη περίοδο. Όλα για την τρίτη περίοδο να στήριξε το γυμνό. Έχουμε χώρο, πάμε. Φωνάζει ο κόουτς. Sidestep στο 3 είναι άστοχο, υπάρχει μικρό rebound το λογοθερή. Για να δούμε, θα μετρήσει εντυπωσιακό μπλοκ. Από τον Πιάτρα στο 4-3, θα μετρήσει αν έπαιρνε το 4-3 στο πιο πάρτι και πλάγια να πάρτι. Λίγο σκορ λοιπόν 3-5-46, επιστρέφω πολύ λίγο για την έναρξη. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαντμπλίδη Κόλετς, το σκορ είναι στο 65-46, πρώτη κατοχή. Την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου είναι για τους Dream Team. Βρίσκονται μπροστά με 19 πόντους. Περιμένετε. Κυρίως την πολύ καλή εμφάνιση του των Nations, αλλά όχι μόνο. Πάμε. Έχουν βρει πολύ καλό ρυθμό από την γραμμή των 6.75. Ρυθμό αντίστοιχο που είχαν και οι Atlanta Hawks στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά έκτοτε δεν καταφέρουν να διατηρήσουν. Nations, ένα ακόμα κάτσιν σου τρίποντο, είναι άθμος. Ένας κόντρας στην αρχή του κάγιου, το φυρκό rebound. Τρεις είχε βρεθεί δύο ώρα ελεύθερος, είναι άνθρωπος. Αυτή ο Σιόντρας πάρα πολύ φυσικά για να πάρει καταζήτηκε ο τόνο, θα πάρει το εξωτικό ριμπάντο και γράφει ριμπάντο να πέρασε εκτός. Κατσικαρίδης. Κορνίδης. Κορνίδης θα πάρει ένα σκρίνο του Κατσικαρίδη. Δεν έχουν βρεθεί στην μπάλα, όχι. Σου για τρεις με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη μόνο τα μπλό. Είσαι λίγο Βουλγαρή. Patience. Patience. Είναι μόνο εδώ που θα το μάγκο. Ζήσου για τρεις, είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Καρύβης. Καρύβης υπάρχει... Νούμερο 3, τράτημα, πάλι εδώ. Φάουλ που έχει βρεθεί στον Σαντζή, το πρώτο φάουλ της περίοδου. Χαμηλά πίπαρος. 2. Προβέτης. Τρεις είναι έτσι το πρώτο πέντε στο Λέισιντ αυτή τη φορά. Στο 5-49. Το Λέισιντ βγήκε από σπίτι θα πάρει την μπαλά. Το Ζιώτα. Μέσα. Πίσω πάλι στο καλά. Πολύ δύσκολα υπάρχει επιθετικό rebound στο Καζατζή, αλλά η μπάλα πήγε και βγήκε. Πανταχού παρόν, αλλά όχι πανταχού είναι όλη σε αυτή τη φάση. Είναι πίσω από τον Κορνίδη, σου πια τρεις είναι άστοχος όμως. Σε μέλη του. Σε πιο χαμηλό τέμπο παίζει μέσα στην τρίτη στην τέταρτη περίοδο μέχρι τη στιγμή. Τσούδης. Τσούδης, Λέισεντς. Σου πια τρεις, ενώ το σκέφτηκε λίγο, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Αμυντικό ρυμπάνο του μέλη του. Είναι μαρκαρισμένος. Τώρα αλλά ο Λέισεντς δεν θα πάρει κάτι. Κορνίδης. Καλό passing game, το Μέλκου. Κόψε φωνάζει στον Κατσικαρίδη, θα δώσει την μπάλα του Μέλκου. Βουλγαρίς τέλειος, υπάρχει πάσα. Είχε ως εκείνο το τελικό αποδέξει το Μορνίκη, αλλά θα πέρασε εκτός. Δεν καταφέρει να συγκρίνει όσο ο Ψηλός. Υπάρχει αλλαγή κατοχής τελικά, είναι για τους Σόξ και πάλι. Καρίνης πάλι να επαναφέρει. Κορνίτης έβαλε πλάτη στο πρόσωπο του αντιπάλου, τον Τσιόντα και γύρισε. Έτσι θα γυρίσει. Τι καλάθι και φάουλ!
65-51 και η Βονή θα εκτελεστεί time out. Και υπάρχει μια ακόμα βολή που θα εκτελεστεί μετά το time out που καλέσει ο Σπεσμού. Ένας εκ των δύο coach των Dream Team που συνεχίζει πολύ πολύ λίγο για την έναρξη. Για την επανέναρξη μάλλον της έταρξης περίοδου που γίνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κεντρικό λεστή να μπει στο σημείο στο οποίο εκτελεί βολή ο Νίκος Βορνίτης. Είναι άστοχος, θα βάζει τον εαυτό του Λίγος του Μπάγκο. Μέισες πάει μέχρι μέσα ταχύτατα. Ανάποδο λέει, άπη είναι έφτοχος. Κάνει και απόψη εδώ Μέισες σε πολύ μεγάλη βραδιά από τον Σάιν. Ένα τζαμπ, σούτ είναι ακόμα γαμπράκι στο rebound στο συγκεκριμένο σούτ. Στο 7-51, παίκτης φωνάζει ο Κώστος Κουτουμπάγκο. Σούτης. Σούτης πάρει τη φλέξιον. Καρύπτει στο rebound. Ονίδης, ονίδης, Eurostep μέχρι μέσα είναι έμπτωχος. Αυτά είναι στο δεύτερο γαμπράκι, εκμεταλλεύτηκε το... Η μεσομετρική διαφορά που δείχνει μεταξύ των δύο. Λέισενς, γαμπράκης. Λίγος πάνω πίσω από τη στρίπλα. Λέισενς στη γωνία. Πάρε ένα σκριν. Πάση την πάλη από τσίλου συνεχεί όμως. Δεν ζαρε στο ράρτα. Κάνει μια τρίπλα σούτια 3 από πολύ μακριά. Άστοχος. Μας καρύνει στο rebound. Στο rebound. Προβοδεύεις. Προσθέτεις. Καρύνει το Λέισενς. Για τρεις πολύ δύσκολο είναι άστοχο. Υπάρχει προσπάθεια για να μην κόρει μπάλα το καμπάκι. Δεν καταφέρε. Έπρεψε την μπάλα σε παίκτον πορτοκαλί. Ένα running floater. Δεν θα δικαιώσει τον Τεμέλκου. Λίγαν σε δύο παίκτες. 6-6. Με την λήξη. Λάξη μαζί. Τσούλης. Βέρις. Και μην θέλεις το Λέισενς. Πίσω από το screen. Υπάρχει laser pass. Θα καταφέρει να κρατήσει ο Τσούλης. Δεν πήρε την προσπάθεια όμως. Για τρεις είναι με τα πλό άστοχος. Τρόγλου. Και όχι το Λέισερς που έχει στον πρίγκι μπροστά του. Φέρεις παράβαση βημάτων. Για το φέτο έχει φάουλ. Τσούλης. Φέρεις για τρεις. Το 53. Μπορείτε να δείτε. Για 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 να Ευρωβλου, 73-53. Εμέλκου. Πάει μέχρι μέσα. Ευρωβλήτης. Για τρεις είναι άστοχος. Ευρωβλήτης αμυντικό ριμπάνο του Ευρωβλήτη. Για τρεις είναι άστοχος. Ένα ακόμα καθυσούς είναι... Πέρα και πέρα το ριμπάνο του Ευρωβλήτη. Πάσα δεν θα βρει τον Ασκαρίδη. Καλώς ήρθε να ζουν κύριος. Το 93 στους 20 που τους φορά 4 και 5 την λήξη της τέταρτης περίοδου. Έτσι δε. Ρόβλου λέει στην γωνία. Καμπράκης για 3. Είναι άσπρο που υπάρχει επιθετικό rebound το Λέισενς. Θα καταφέρει να σε κρατήσει. Καρύνει στον Κατηγαρίδη. Και μόνο θα καταφέρει να σε κρατήσει. Πήγε για τον άποδο. Ναι, άψε δεύτερο παίκτη. Τρομακτική προσπάθεια ανέβαινε. Τροφέτης. Τροφέτης. Τροφέτης πάει μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει άπη. Είναι άστοχος. Φέρει στο rebound. Πρέπει να μεγεθείς αλλαγή από τον πάγκο του συντριπτήλ. Για τρεις λιβέρις είναι άστοχος, υπάρχει ένα rebound.
Ρίτης. Πιο χαμηλό τέμπο το Ρίτης στον Μπλάνε Σόξ. Ένα jump shoot, εύστοχο. Ρόγλου, δεν έχει πέρα λέει, δεν κατάφερε να πάει την μπάλα, δεν είχαν συμμετεθεί σωστά οι δυο τους, μπάλα περάσει εκτός. Αλλά είναι για τους συγκρίνουν, θα λαβείς τη θέση του Λέιζερ. Ρόγλου, ο Ζατζής, ο διατρής έχει βρεθεί ελεύθερος. Άσχοδο της φορά, δεν υπάρχει δεξιά αναπήδηση, υπάρχει αρχικό rebound. Εδώ δεν έλεγχουν. Τρεις δύο παίκτες, τώρα θα περάσει το κέντρο. Πάλι το coach του Κώστα, θα παίρνει σε όλη την πεντάδα των συντρίων, είναι άσχοδος. Ρόγλου. Κάνουν μια τρίπλα και προτροπή του coach του διατρής, για να μπρέξει ένα άσχοδος. Καλό φανάζι. Κασκαρίδης. Πήρε την μπάλα. Δύο βολές, υπάρχει τώρα η αλλαγή. Τώρα θα περάσει την συντρίαση. Μπέρι. Έστω θα τον δεις στην πρώτη. Στη δεύτερη. 75-55. Αγκυρίου διαφορά στο σύνδεση. Πρώτη ευκαιρία αλλαγή. Θα τα σύνδεση περάσει στον αγκύριο χώρο. Προθέτης. Για τρεις, μαρκαρισμένο είναι άσχημα φαίρμπολ. Πιο πέρας μια παραφορά. Μιζάκης. Το σύνδεση έχει... Το σύνδεση μικρή βόλτα που μου δίσε έδωσε τον Ρόγλου, ο οποίος εσκόχισε για τρεις. Ένα παραγύτερο. 58-55. Μελκού. Για το κόστος κόστος αυτός είναι τίποτα και όλοι πάνε το ίδιο. Ο Ρίτης δεν θα πάρει το πρώτο, θα πάρει στο δεύτερο. Ας τι πάσα. Στη γωνία σου για τρεις, αυτό δεν θα μπει. Από τον Ρόγλου πήγε σαν νίντζα και πάλι θα το δεις να κλέψει την μπάλα. Πολύ καλή άμυνα, θα καταφέρει να συγκριτήσει πέρα και πάρει συμπρός πίσω, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει και την κατοχή. Σύντος Βουλγαρής, υπάρχει φάουλ τώρα. Από τον ίδιο. Δεν δει ποιος βγαίνει. Υπάρχουν βήματα όμως, θα δούμε κίνηση. Τρία δευτερόλεπτα, η μπάλα θα μπει κάτω. Πέτες αλληλοσυγχαίρονται. 30 δευτερόλεπτα απομένουν, τα οποία δεν θα βρεθούν. 80-55 είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Στο διάστημα δεν θα υπάρχουν επιθέσεις. Πρέπει να το δείξουμε όπως τέλειωσε το πρόγραμμα για λόγους. Ωραιότατα. Τυπικούς, κάπου εδώ πέρα τελειώνει η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το τυπικό υλικό. Και για όλους.
να είστε πάντα καλά. Γεια σας.